we're going to see more hospitalizations and more deaths from COVID. Τουλάχιστον 1.200 ειδικοί και γιατροί κατακεραυνώνουν τον Μπόρις Τζόνσον για την απόφασή του να άρει τα περιοριστικά μέτρα την 19η Ιουλίου, μεταξύ αυτών και 4 μέλη της Επιτροπής SAGE που συμβουλεύει την κυβέρνηση. Σε επιστολή τους που εσταλεί τη Δευτέρα, προειδοποιούν ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι εγκληματικό και ανήθικο και εκτιμούν ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού δεν έχει ανοσία και επομένως είναι αθωράκιστο απέναντι στον ιό και ειδικά στο πιο επικίνδυνο στέλεχος Δέλτα που έχει επικρατήσει σε όλη τη χώρα. Οι θάνατοι στη Βρετανία έφτασαν στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου τριμήνου, φτάνοντας τους 50 νεκρούς ημερησίως, ενώ τα ημερήσια κρούσματα αυξήθηκαν κατά 25% σε μία εβδομάδα, αγγίζοντας τις 36.660. Αν και η κυβέρνηση Τζόνσον έχει άρει την υποχρέωση της μάσκας για να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους της, που είναι κατά κόρον σκεπτικιστές και εθνικιστές, τώρα ρίχνει τον μπαλάκι στις ιδιωτικές εταιρείες για τη χρήση μάσκας στα μέσα μεταφοράς. Last week, it will be a condition of carriage for various different transport organizations, of which TFL, which tend to have crowded commuter trains, may well, I actually said this, they may well want to have it as a condition of carriage. So it's very much in line with what we expected and wanted to happen. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, που προέρχεται από την αντιπολίτευση, κρατάει μια υπεύθυνη στάση. I think after Monday we should continue making it compulsory to wear a face mask on public transport, where often you can't keep your social distance. It adds an additional layer of protection, but also reassurance. Τα υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν ότι με την απελευθέρωση των Βρετανών την 19η Ιουλίου θα καταγράφονται ημερησίως έως και 2.000 νοσηλίες, αλλά και 200 θάνατοι, αριθμός τετραπλάσιος από τη σήμερα.